Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σλοβενία, Ελλάδα λοιπόν. 5η, 3η, 3 Σεπτεμβρίου. Σλοβενία, Ελλάδα για το National League. Πρώτη αγωνιστική. Σλοβενία η οποία έβγαλε under 2,5 στους 3 από τους 5 τελευταίους αγώνες της. Η Ελλάδα η οποία έχει βγάλει 2 στους 3 τέρματα στους 4 από τους τελευταίους 5 αγώνες της. Οπότε η Ελλάδα ουσιαστικά βάζει παραπάνω γκολ από τη Σλοβενία. Η Ελλάδα η οποία είναι αίτητη στα τελευταία 5 παιχνίδια. Με μια πάρα πολύ καλή φόρμα και μια πάρα πολύ καλή προπονητική προσέγγιση από τον Van Sip, τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, ο οποίος έχει κάνει κλήσεις και άλλους παίκτες. Θα δούμε Μιχαηλίδη Τζόλι λοιπόν στην Εθνική, δύο νέοι παίκτες και έχει ετοιμάσει και κάποιους άλλους. Οπότε θα δούμε και νέα άτομα στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρουμε αν θα ανεβάσει εκεί ή όχι. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε και νέα άτομα στο ρόστερ της εθνικής ομάδας. Η Σλοβενία, η οποία στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεν είχε καλή παρουσία, αφού τερμάτισε στην τέταρτη θέση με υπολογισμό 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Ενώ στο National League ο στόχο είχε να εμφανιστεί σοβαρή με όλους τους αντιπάλους για να περάσει την κορυφή του ομίλου και να βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ της διοργάνωσης. Η Ελλάδα η οποία δεν έχει χάσει ποτέ από τη Σλοβενία. Τελευταία αναμέτρηση ήταν το 2013. Η Ελλάδα η οποία στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεν κατάφερε να μπει στις δύο πρώτες θέσεις κατάταξης. Τερμάτισε τρίτη με μια πολύ καλή εμφάνιση στα τελευταία παιχνίδια με τον Van Sip, τον οποίο πολλοί λέγανε ότι δεν θα ταιριάξει στην εθνική ομάδα, διότι αλλάξαμε και αρκετούς προπονητές μέχρι να φτάσουμε στον Van Sip, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια καλή δουλειά στην εθνική ομάδα. Από το 2014 ουσιαστικά που έφυγε ο Φερνάντο Σάντος, έχουμε αλλάξει πάρα πολλούς προπονητές. Έχουμε αλλάξει νομίζω πάνω από 10 αν δεν κάνω λάθος, ή κοντά στους 10. Και αυτό γενικά μια ομάδα, πόσο μάλλον μια εθνική που συναντιέται, ξέρω εγώ, δύο φορές το δίμηνο, το τρίμηνο για παράδειγμα, να παίξει δύο παιχνίδια, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη αλλά και συνδεδεμένη με τον προπονητή της. Από το 2014 λοιπόν, που είχαμε τον Φερνάντο Σάντος, μέχρι το 2020 έχουμε αλλάξει πάρα πολλούς προπονητές. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας, έχουμε χάσει από πολύ κατώτερες ομάδες. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεν κατάφερε να μπει στις πρώτες δύο θέσεις κατάταξης. Τερμάτισε τρίτη, όπως είπαμε, με 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Στο National League ο στόχος είναι να κάνει μια καινούργια αρχή, να τα δώσει όλα και να τερματίσει την πρώτη θέση, ώστε να βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ της διοργάνωσης. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το παλέψει η εθνική μας ομάδα, η Ελλάδα, και να το κερδίσει. Και επίσης να θυμίσω κιόλας τις τρεις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται στον όμιλό μας, στο Group 3 πιο συγκεκριμένα: Ελλάδα, Κόσοβο, Μολδοβία αλλά και Σλοβενία. Εντάξει, Μολδοβία όχι κάτι ιδιαίτερο, πολύ κατώτερη ομάδα σε σχέση με εμάς, έχει χάσει από πάρα πολύ κατώτερες ομάδες από τη εμάς, από Ισλανδία, από την Αλβανία το 0-4 εκείνο. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει καλή ομάδα η Μολδοβία, δεν έχει κάποιους μεγάλους παίκτες. Το ίδιο και το Κόσοβο δεν έχει κάποια φοβερή ομάδα. Νομίζω αν παίξει καλά η εθνική μας ομάδα δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτούς. Η Σλοβενία έχει απ' την άλλη την καλύτερη ομάδα στον όμιλο μαζί με την εθνική μας Ελλάδας. Η Σλοβενία η οποία έχει τον Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, έναν πάρα πολύ δυνατό τερματοφύλακα. Έχει γενικά παίκτες οι οποίοι μπορούν να ζορίσουν τους δικούς μας παίκτες. Επίσης να σημειωθεί ότι εμείς παίζουμε με ένα roster το οποίο ουσιαστικά δεν βάζουμε τους καλύτερους μας παίκτες. Καλύτερους εννοώ μεταγραφικά αλλά και οικονομικά. Δηλαδή ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αξία. Όπως είχαμε παλιά που βάζαμε Σοκράτη, Μανολά και διάφορους άλλους τέλος πάντων. Θέλω να δω Τσιμίκα στην εθνική. Θέλω να δω έτσι ένα Τσιμίκα Μιχαηλίδη στην άμυνα.
Γενικά νομίζω θα δούμε και νέα πρόσωπα στην εθνική ομάδα. Και αυτό που μου άρεσε με τον Van Sip, αυτή η τακτική που καθόρισε είναι ότι έβγαλε όλη αυτή την παράγκα μέσα από την εθνική ομάδα. Δηλαδή, ποια παράγκα εννοώ. Μανολάς Παπασταθόπουλος, Καρνέζης και πολλοί διάφοροι ακόμα. Αλλά αυτή ήταν η κύρια παράγκα ουσιαστικά. Οι οποίοι παίζανε, δεν παίζανε καλά. Παραμένουν ακόμα στην εθνική ομάδα γιατί δεν μπορούσε να του διώξει κάποιο προπονητή. Δεν είχε το θράσος να του διώξει κάποιο. Διότι μετά, εάν έδιωξε τον Σοκράτη και τον Μανολά ή τον Καρνέζη ακόμα, θα έλεγαν ότι δεν έχει ιδέα από το ποδόσφαιρο. Ξέρω εγώ τι σκέφτεσαι. Θε να καταστρέψει εσύ την εθνική μα ομάδα και πολλά άλλα. Εγώ ήθελα να φύγει ο Παπασταθόπουλος με τον Μανολά, διότι όσο ξέρετε, η εθνική ομάδα δεν προσφέρει πληρωμή για τα παιχνίδια. Ούτε κάποια bonus. Bonus βασικά μπορεί να προσφέρει, δεν ξέρω. Αλλά πληρωμή για τα παιχνίδια δεν είναι. Φυσικά δεν είναι, ξέρω εγώ, παίρνει ένα εκατομμύριο το χρόνο για να παίζει με την εθνική ομάδα. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Άρα δεν πληρώνει ουσιαστικά. Αυτό που δεν με είχε αρέσει ήταν ο Μανολάς με τον Μανολά ήταν στο παιχνίδι Εθνική Ελλάδος κόντρα στο Λιχνεστάιν, το οποίο είναι μια ομάδα πάρα μα πάρα πολύ κατώτερη από ότι η εθνική ομάδα. Δεν έχει την ποιότητα που έχει η εθνική μας ομάδα. Στο 85 που ισοφάρισε τέλος πάντων ο Σαλάνοβιτς για το Λιχνενστάιν, ο Μανολάς αντί για να το μαρκάρει, ουσιαστικά το μάρκαρε με τα μάτια. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δεν μου άρεσε στο Μανολά και γενικά έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ υπερεκτιμημένοι αυτοί οι παίκτες. Και το καλό είναι ότι μετά από αυτό το παιχνίδι το κατάλαβε ο Van Sip, τους έστειλε πάγκο. Μάλλον όχι πάγκο, τους έστειλε από την Εθνική. Και νομίζω ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει Και νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ο Van Sip. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, αλλά θέλει να έχει και κότσια σαν προπονητής, γιατί θα ακούσει πάρα πολύ κράσιμο στην αρχή, αλλά αυτή τη στιγμή που έχει η εθνική μας ομάδα τρεις τελευταίες νίκες στα τρία τελευταία παιχνίδια όλων των διοργανώσεων, νομίζω τώρα δεν έχει κάποιος να πει κάτι. Έχουμε δει φοβερή μπάλα από τα χέρια του Van Sip και στο Ελλάδα-Βοσνία είδαμε φοβερή μπάλα. Αρμενία-Ελλάδα είδαμε πάρα πολύ καλή μπάλα. Ελλάδα-Φινλανδία είδαμε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Γενικά βλέπουμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια από την εθνική μας ομάδα. Και γενικά αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μία ακόμα φορά η Ελλάδα να μας εκπλήξει και να περάσει στην επόμενη φάση του National League. Το National League το οποίο πέρσι το είχε κατακτήσει η Πορτογαλία με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Φέτος εγώ θα δίνα μεγάλο φαβορή τη Γαλλία η οποία και στο Μουντιάλ μας έδειξε πρόπερσι ότι πρέπει να την υπολογίζουμε και αυτήν σαν μεγάλη δύναμη. Γιατί όντως έχει πολύ μεγάλα ταλέντα η Γαλλία αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο η Μπαπέ, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα η Γαλλία. Και νομίζω είναι το μεγάλο φαβορί για το National League. Εάν δεν χάνει από μικρές ομάδες και από μικρά παιχνίδια τα οποία δεν χρειάζεται να δώσει εκεί πέρα βαθμούς και όλα αυτά. Αν παίξει συγκεντρωμένο, νομίζω η Γαλλία το έχει για πλάκα το National League. Δεν υπάρχει άλλη εθνική ομάδα για να την κοντράρει την Γαλλία σε αυτό το επίπεδο που είναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στο στοίχημα τώρα. Σλοβενία, ο Άσος Σλοβενία στο 2,55, το Χ στο 2,90 και το διπλό της Ελλάδας στο 2,95. Λοιπόν, τι θα πρότεινα εγώ να παίξετε. Το Χ λοιπόν είναι στο 2,90, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Είναι και οι δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Νομίζω ένα Χ θα ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Αλλά και ένα διπλό στην Ελλάδα νομίζω θα ήταν πάρα πολύ καλό. Νομίζω η Σλοβενία δεν έχει ελπίδες σε περίπτωση που δούμε την Ελλάδα που έπαιζε στα τελευταία τρία παιχνίδια. Νομίζω πως η Σλοβενία δεν έχει ελπίδες. Αν τα προσθέσετε κιόλας αυτά μαζί βγάζετε γύρω στο 4-30. Στρογγυλά περίπου στο 4 απόδοση πάνω κάτω. Που εντάξει δεν είναι και άσχημο. Οπότε λοιπόν τι λέω να παίξετε. Παίξτε ένα χ στο 2,90 ή ένα διπλό Ελλάδας. Και ένα άντερ 2,5 στο 1,50. Αυτά λοιπόν για το Σλοβενία-Ελλάδα. Θα υπάρχει live σχολιασμός την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο που είναι το παιχνίδι. Να το δούμε παρέα με live σχολιασμό.
Τα λέμε λοιπόν.